Έχουμε ξεφύγει λίγο από το χρονοδιάγραμμα, αλλά στη συνέχεια θα το εξισορροπήσουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί πανεπιστημιακοί δάσκαλοι. Αυτό το ερενό πρωινό σας καλωσορίζουμε στους θαυμαστούς χώρους του Ευγενίδου Ιδρύματος και στο πέμπτο στη σειρά Πανελλήνιον Συνέδριο του Νέου Παιδαγωγού. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η συχνότητα των εκπαιδευτικών συνεδριακών εκδηλώσεων από συλλόγους, ακαδημαϊκές ενώσεις και πανεπιστήμια. Στους συνεδριακούς χώρους, ερευνητές και εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν δικές τους προτάσεις, παρακολουθούν εργασίες άλλων και γενικά διαχέουν και ανταλλάσσουν σκέψεις, εμπειρίες, πρακτικές, τεχνογνωσία, προβληματισμούς και προοπτικές σε πλαίσιο πάντα δημιουργικού διαλόγου. Το δικό μας συνέδριο, το διήμερο συνέδριο του νέου παιδαγωγού, που ήδη συμπληρώνει φέτος τον πέμπτο κύκλο του, στοχεύει στην παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη. Διοργανώνεται από τον σύλλογό μας, τον Επιστημονικό Σύλλογο του Νέου Παιδαγωγού, του οποίου η συμβολή στην αναβάθμιση και βελτιστοποίηση όλων των εκπαιδευτικών και σχολικών παραμέτρων παραμένουν συνεπείς, συμπαγείς και αδιαπραγμάτευτοι στόχοι. Το συνέδριο πραγματοποιείται με παράλληλες συνεδρίες σε 4 αίθουσες. Αυτό το διήμερο θα παρουσιαστούν μετά από επισταμμένες κρίσεις μελών της Κρητικής Επιτροπής κατά μέσο όρο 5 αναεργασία, 245 προφορικές εισηγήσεις, 50 ηλεκτρονικές εισηγήσεις και 85 αναρτημένες ανακοινώσεις, συνολικά δηλαδή 380 εργασίες με περιεχόμενο το οποίο καλύπτει σχεδόν όλα τα πεδία των παιδαγωγικών επιστήμων. Στις πολυδιάστατες ακαδημαϊκές δράσεις του Συλλόγου μας συμμετέχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί με την ιδιότητα του συνέδριου, του εισηγητή και του κριτή εργασιών. Μάλιστα, από σχετική έρευνα που διενεργήσαμε, διαφάνηκε ότι εδραιώνεται ένα σημαντικό ποσοστό ανελειπού συνέχειας συνεδριακών ακροατών, συμμετεχόντων γενικά υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, καθώς διαμορφώνεται μια πυρηνική ομάδα εκπαιδευτικών πάνω από το 1 τρίτο, η οποία συμμετέχει συστηματικά και τακτικά στα συνεδριά μας. Φέτος, το σύνολο των εισηγητών ξεπερνά τους 650 και των κριτών προσεγγίζει τους 900. Τα μέλη της Κρητικής και Επιστημονικής Επιτροπής, μέσω των κρίσιμων και στοχευμένων προτάσεων και παρεμβάνσεών τους, συμβάλλουν ουσιαστικά και καταλυτικά στην βελτιστοποίηση και αναβάθμιση της επιστημονικότητας των εργασιών του συνεδρίου μας. Αγαπητοί σύνεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι, στη σημερινή δυσχερή συγκυρία, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο των ίδιων πρωτοβουλειών της αυτοενίσχυσης και της ανατροφοδότησης, επιβάλλεται να διεκδικούν ποιοτικές και ολοκληρωμένες διεξόδους, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις δικαιολογημένες απαιτήσεις της κοινωνίας, αλλά πρωτίστως και στις απαιτήσεις της συνείδησής τους. Παρά τις τρέχουσες συγκυριακές, σχολικές και εκπαιδευτικές αριθμίες, δυσκολίες και ιδιαιτερότητες, η εκπαιδευτική μας ιδιότητα καλείται, συνεπικουρούμενη και από τους γνωστούς ημνητικούς προς το δάσκαλο στίχους του Παλαμά, να κάνει την υπέρβαση προς χάρη της παιδικής μήλευσης. Πρωτίστως, ως εκπαιδευτικοί, καλούμαστε να αναδείξουμε την ύψιστη λειτουργία του σχολείου, την κοινωνικοποιητική, και να υλοποιήσουμε το όραμα του σύγχρονου σχολείου, ενός σχολείου αγωγής με όρους αγαστής συνεργασίας, συλλογικότητας και αλληλεγγύης. Ενός σχολείου με ψηφιακή ταυτότητα, με το μαθητή στο επίκεντρο των πρωτοβουλειών μας. Ενός σύγχρονου μη εξοδοτικού σχολείου που θα αντιμάχεται την στραγγαλιστική για την παιδική παραγωγικότητα, δημιουργικότητα και σκέψη, την πνευματοκτόνο πρακτική της θύρας αποστήθησης. Σκοπός της εκπαίδευσης δεν είναι να γεμίσουν τα μυαλά των μαθητών με γεγονότα, αλλά να μάθουν να σκέφτονται. Ο ρόλος του δασκάλου στις περισσότερες θεωρίες είναι κλασικά εμφατικός, δεδομένου ότι κάθε εκπαιδευτικός θεωρείται το πλέον αξιόλογο και αγλαό πρότυπο μίμησης, ακόμα και ταύτισης για κάθε μαθητή. Ο δάσκαλος διδάσκει περισσότερο με αυτό που είναι παρά με αυτό που λέει. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός δεν περιορίζεται μόνο στις επιστημονικές ή γνωστικές παροχές, αλλά μέσω της τάσης του και γενικότερα της συμπεριφοράς του εκπέμπει μηνύματα και ιδέες, διαχέει κοινωνικές αρχές και αξίες, παγιώνει ιδανικά και κανόνες, που αβίαστα και αυθόρμητα μιμούνται και ενστερνίζονται οι συνεχώς διαμορφούμενοι εύπλαστοι μαθητές του. Χωρίς καμιά αμφισβήτηση, η εκπαίδευση είναι κλειδί για την επιτυχία στη ζωή. Και οι εκπαιδευτικοί έχουν διαρκή αντίκτυπο στις ζωές των μαθητών τους. Μάλιστα, καταλαβαίνεις ότι είσαι δάσκαλος όταν περισσότερα από 25 παιδιά σε έχουν αποκαλέσει κατά λάθος μπαμπά ή μαμά στη δουλειά, ή παππού ή γιαγιά, όπως δείχνουν για τα τωρινά δεδομένα στην ελληνική εκπαίδευση. Ας χαριτολογήσουμε και λιγάκι. Ως σύγχρονους εκπαιδευτικούς, ας μας συντροφεύουν στο παιδαγωγικό διάβα μας δύο σοφές κουβέντες του Αντουάν Σεντ Εξυπερί. Αν θέλεις να φτιάξεις καράβια, μην κουράζεσαι προσπαθώντας να βρεις ανθρώπους να μαζέψουν τα ξύλα, να καταμερίσεις τη δουλειά και να δίνεις εντολές. Απλώς
Δίδαξέ τους να λαχταρούν το μεγαλείο και την απερατοσύνη της θάλασσας. Τελικά, προς αυτή την μετασχηματιστική κατεύθυνση του δασκάλου προτύπου, διευκολυντή, διαμεσολαβητή και παροτρυντή, του δασκάλου που εμπνέει, θέλουμε να συμβάλλει το συνεδριό μας μέσω των πολλών σημαντικών και αναβαθμισμένων εργασιών του. Και μετά λοιπόν από αυτά τα εισαγωγικά και ενημερωτικά, είναι ώρα να αρχίσουν οι συνεδριακές διαδικασίες και δράσεις. Με πολύ χαρά, με ιδιαίτερη χαρά, καλώς στο βήμα για την κεντρική ομιλία του συνεδρίου μας, τον κύριο Κώστα Τσολακίδη, ομότιμο καθηγητή πια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ο κύριος Τσολακίδης υπηρέτησε στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου στη Ρόδο ως το 2017 και αφυπηρέτησε στη βαθμίδα του καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Πληροφορική, Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση. Ο τίτλος της σημερινής εισήγησής του είναι Τεχνολογικός κόσμος, επιστημονική φαντασία ή αναπόδραστη πραγματικότητα. Με το τέλος της ομιλίας του, θα ακολουθήσει μια μικρή τελετή απονομής τιμητικής πλακέτας στον κύριο Τσολακίδη, ως ένα ελάχιστο αντίδωρο για την πολυετή, συνεχή, αφιδή και πλούσια προσφορά του στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και στο σύλλογό μας. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ομιλία έχει τίτλο «Τεχνολογικός κόσμος, η επιστημονική φαντασία ή αναπόδραστη πραγματικότητα». Σε αυτή την ομιλία θα συζητήσω λίγο για την τεχνολογία τώρα και στο μέλλον. Θα δω την λογαριθμική αύξηση της τεχνολογίας, για τις σύγχρονες και μελλοντικές δραστηριότητες και θα κοιτάξω μερικούς προβληματισμούς και συμπεράσματα από όλη αυτή την ιστορία. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Ο τεχνικός πολιτισμός έχει βελτιώσει πάρα πολύ τη ζωή μας. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα στην υγεία, στην παιδεία, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες, αλλά εξελίσσεται με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, έτσι ώστε κανένας, τίποτα δεν είναι σταθερό. Το μόνο σταθερό είναι η επιτάχυνση. Και εκείνη μπορεί και να μεταβάλλεται. Ποια θα είναι λοιπόν η εξέλιξη της τεχνολογίας, πώς μπορούμε να το προβλέψουμε, τι μπορούμε να δούμε για το μέλλον για να οργανώσουμε το παρόν μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό και κυρίως αυτό μόνο οι καλλιτέχνες μπορούν. Συμφωνούν επιστήμονες όπως ο Νίλς Μπορ και ο Γούντι Άλεν στο χιούμορ γύρω από το μέλλον της τεχνολογίας. Και προφανώς το μέλλον, η πρόβλεψη στο μέλλον είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, όπως φαίνεται. Πολλοί λογοτέχνες, αρχίζοντας από τον Ιούλιο Βέρν στα πολύ παλιά, με τον Τζορτζ Όρσουελ και Άλντους Χάξλι και άλλοι, έχουν πει πολλά πράγματα για το μέλλον και την τεχνολογία, με μαύρα ή καλύτερα με πιο ανοιχτά χρώματα. Και ο κινηματογράφος έχει δώσει πάρα πολλά στοιχεία γύρω από την τεχνολογία, έτσι όπως εξελίσσεται, με πολλά έργα, τα οποία έχουμε δει όλοι, επιστημονικής φαντασίας, που έχουν δώσει μία άποψη θετική, αρνητική, πεσιμιστική, οπτιμιστική, ανάλογα με τον τρόπο που ο καθένας το βλέπει. Τα τελευταία βέβαια χρόνια έχουμε όλες αυτές τις πρόοδους. Έχουμε το μέσο όρο ζωής που διπλασιάστηκε, το μέσο όρο της οδήματος που τριπλασιάστηκε, την παιδική θνησιμότητα που μειώθηκε και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα στοιχεία αφορούν την Αμερική το 2009, αυτή ήταν η αναφορά που βρήκα. Όμως, λίγο πολύ τα ίδια νούμερα, πολύ παρόμοια, ισχύουν και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα σε γενικές γραμμές. Προφανώς έχουμε και ένα άλλο θέμα. Έχουμε για το όριο της φτώχειας. Καλά, όλα αυτά τα καταφέραμε, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ φτωχοί άνθρωποι. Βεβαίως υπάρχουν πολύ φτωχοί άνθρωποι και βέβαια εξαρτάται πώς ορίζουμε τη φτώχεια. Η φτώχεια την ορίζουμε σαν ένα ποσοστό επάνω στο μέσο εισόδημα, είναι κάτω από το μέσο εισόδημα ή είναι μερικές ευκολίες που πρέπει να έχει κάθε φτωχός ή κάτω από αυτές είναι πάρα πολύ φτωχός. Όποιο και να είναι το θέμα, επειδή υπάρχει αυτή η συζήτηση, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών που λένε ότι ανοίγεται. Όμως, παρ' όλα αυτά, με βάση την τεχνολογία, με κίνητρο τεχνολογία, αυτό συγγνώμη αλλάζει μόνο του, θα πρέπει να το διορθώσω κάπως, αν είναι δυνατόν, μπορεί να κάνουμε κάτι γι' αυτό, κυρίως αλλάζει πάλι μόνο του. Okay. Ορίστε. Α, ναι, συνολικά θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ένα επίπεδο ζωής. Το επίπεδο ζωής, παρόλη τη διαφορά μεταξύ πλουσίων και φτωχών, έχει ανέβει δραματικά. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανένας
πώς ήταν πριν από 50 χρόνια, πώς ζούσαν οι άνθρωποι πριν από 50 χρόνια. Οι πλούσιοι τότε ζούσαν μάλλον χειρότερα από ό,τι οι φτωχοί τώρα. Αυτό είναι το θέμα της... Όχι, ας σβήσουμε την διάρκεια. Το after ας σβήσουμε, να γίνει μηδέν. Ναι, ναι. Ωραία. Δεν γίνεται, όλες μαζί δεν γίνονται. Apply to all, εδώ λέει apply to all. Έχει δίπλα ένα. Α, δεν το κρατάει. Μάλιστα. Για να το πιάσουμε λίγο. Okay. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Είναι τα διαφορετικά συστήματα. Σύνεστο δουλεύω από το δικό μου μηχάνημα, αλλά τώρα με τα διαφορετικά μας μηχανήματα και άλλα Windows. Συμβατότητες. Ναι, έχουμε μερικές συμβατότητες. Okay. Γιατί το apply to all δεν το κρατάει. Γιατί δεν το κρατάει. Ναι, δεν το παίρνει. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Θα το βρούμε. Οπότε βλέπετε είναι πολλά και θα πάρει και μάκρος. Οκ. Έγινε. Πάμε πάλι πίσω. Εδώ είμαστε. Εδώ ήρθαμε. Βλέπουμε ότι το επίπεδο ζωής έχει αυξηθεί. Και βέβαια ένα μεγάλο μέρος από αυτή την πρόοδο την έχουμε καταφέρει με την βοήθεια της τεχνολογίας. Γιατί όμως τώρα το κοιτάμε και όχι νωρίτερα. Γιατί έχουμε αυτόν τον προβληματισμό αυτή την εποχή. Γιατί προφανώς έχουμε μια εκθετική αύξηση της υπολογιστικής δύναμης. Έχουμε μια μεγάλη επιτάχυνση. Και ας κάνουμε λίγο μάθημα για να δούμε τι θα πει αυτή η επιτάχυνση. Έχουμε μία λογαριθμική εξέλιξη των δυνατοτήτων των υπολογιστών με υπερβολικά μεγάλη πυκνότητα τρανζίστορ μέσα σε κάθε μηχάνημα και έχουμε και πάρα πολύ φτηνό κόστος. Αυτή εδώ η κατάσταση δείχνει τι θα πει μία εκθετική καμπύλη. Τι θα πει μία εκθετική καμπύλη που γίνεται μεγάλη αύξηση μετά από ένα ορισμένο σημείο. Μία εκθετική καμπύλη είναι αυτή εδώ, που φτιαγμένη λίγο χοντροειδώς και δείχνει διάφορα στοιχεία από την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Αν αυτή ήταν η Αγροτική Επανάσταση, αν εδώ ήταν η Ελλάδα, η ακμή της Ελλάδας, εδώ σιγά σιγά, εδώ βγήκε το πρώτο αυτοκίνητο και σιγά σιγά τα πράγματα εξελίσσονται με ένα εξαιρετικά γρήγορο και επιταχυνόμενο τρόπο. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη έχει γίνει και στους υπολογιστές. Στους υπολογιστές είχαμε τα πολύ βασικά εργαλεία και τα μηχανήματα που μένουν τους τα υλικά από τα οποία φτιάχτηκαν, το ρελέ, την λιχνία. Η λιχνία ήταν ένα εργαλείο γύρω στα 5 με 10 εκατοστά. Το τρανζίστορ δεν φαίνεται σε κλίμακα, εδώ ήταν ένα εκατοστό. Και το τσιπ, που όλοι ξέρουμε, έχει μερικά εκατομμύρια και τώρα δισεκατομμύρια τρανζίστορ συνδεδεμένα σε κύκλωμα. Όλο αυτό περιγράφτηκε με έναν ιδιαίτερο τρόπο το 1968 από τον Gordon Moore, ένα μηχανικό υπολογιστών, που αργότερα ήταν στην Πάρος, μετά έκανε την Intel, ήταν πρόεδρος της Intel, τη γνωστή Intel με τους μικροεπεξεργαστές, και είπε ότι το 1968 ο αριθμός των συστατικών σε ένα chip διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες. Αυτό ήταν η αρχική αυτή, μετά το μετέτρεψε κάθε 2 χρόνια και ούτω καθεξής. Παρόλα αυτά, η εξέλιξη ακόμα συνεχίζεται και ο νόμος του Μουρ κρατάει. Δηλαδή, διπλασιάζονται με ένα περίπου χρονικό διάστημα 2 ετών τα υλικά που έχει κάθε τσιπ επάνω του. Και μην βλέπετε την καμπύλη που είναι απλώς, που είναι λίγο στραβή και λίγο κάτι σαν εκθετική. Είναι πολύ πιο εκθετική γιατί ο άξονας οχή, ο ψι, είναι λογαριθμικός. Έχει λογαριθμούς επάνω. Ωραία. Για να συγκρίνουμε αυτή την ιστορία, πρέπει να δούμε ότι ένας υπολογιστής, ο σούπερ υπολογιστής, ο Cray 2, τότε που ασχολιόμουν εγώ και με τους υπολογιστές αρκετά, το 1985, ήταν ένας τέρας υπολογισμών για εκείνη την εποχή και βέβαια ήταν πολύ μικρότερος από ένα iPad του 2009 τώρα. Και προφανώς έκανε 52.000, δεν αγγεί να ξέρουμε τα νούμερα, ήταν 52.000 φορές πιο ακριβώς από iPad με σύγχρονες τιμές. Άρα,
έχουμε μια τερατώδη αύξηση των δυνατοτήτων και τερατώδη μείωση του κόστους αυτής της ισχύως. Αυτές οι νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με τον νόμο του Μουρ είναι όλες αυτές εδώ που βλέπουμε. Τι βιολογίες, τι ιατρικές, τι μαγνητικές, του κόσμου τα ηλεκτρονικά που ξέρουμε ότι γίνονται, αλλά παρασκοπικά, κάμερες μικρές, μεγάλες, νανοτεχνολογία, χημικά που μπαίνουν σε υλικά και θα τα δούμε όλα αυτά, τεχνητή νοημοσύνη που μπαίνει παντού από ένα πρόγραμμα ενός πλυντηρίου μέχρι σε ένα ρομπότ και ούτω καθεξής. Λένε οι μελλοντολόγοι οι Αμερικάνοι ότι σε κάποια φάση ο υπολογιστής θα φτάσει τη δύναμη του ανθρώπινου μυαλού και μάλιστα σε κάποια άλλη φάση θα φτάσει τη δύναμη όλων μαζί των ανθρώπων. Προφανώς εννοούν σε ένα μηχανιστικό τρόπο και όχι στον τρόπο που να παίρνει αποφάσεις, αλλά αυτό δεν το ξέρουμε. Είναι μια αρκετά μεγάλη ομάδα ανθρώπων που κοιτάνε το μέλλον, όχι πια σαν μάγισσες και σαν κοιτάνε την κρυστάλλινη σφαίρα, αλλά έχοντας επισκεφτεί μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες εργαστήρια, πανεπιστήμια και βλέποντας τις έρευνές τους, ξέρουν πού πάει το πράγμα. Μία εφεύρεση που έχει σχέση με την τεχνολογία, αν και φτιάχτηκε από τεχνολογία, όχι ακριβώς επάνω σε υπολογιστές, είναι του Dean Kamens τη Σφεντόνα. Σφεντόνα το λέει αυτό το πράγμα και είναι ένας αποκτατήρας συμπιεσμένου καπνού. Είναι μία Stirling Engine, αν ξέρετε όσοι ξέρουν από μηχανολογικά, και βγάζει 1000 λίτρα την ημέρα προς 2 περίπου σέντς το λίτρο από ένα ακάθαρτο νερό. Μάλιστα σε ένα πείραμα, πήρανε από μια τουαλέτα νερό και το πέρασαν μέσα από αυτό το μηχάνημα και ήταν πάρα πολύ καλά πόσιμο. Η Coca-Cola έχει στήσει μερικές τέτοιες συσκευές πειραματικά για να δει πώς θα πάει και παίζει με αυτό το θέμα. Ενδεχομένως, αν προχωρήσει αυτή η ιστορία, θα έχουμε ένα θέμα, έχουμε ένα σύστημα που παράγει πάρα πολύ φτηνά νερό. Ο ίδιος ο κύριος έχει εφευρεί αυτό το εργαλείο που βλέπουμε εδώ και πάρα πολλά άλλα. Έχει 5 αμερικάνικα βραβεία ευρεσιτεχνίας, ο κύριος Dean Kamen. Ένα άλλο πράγμα, που δεν ξέρω αν ξέρετε την Khan Academy, την έχει ξέρει κανένας. Βεβαίως. Είναι ένας κύριος, ο Σάλμαν Καν, ο οποίος θέλει να βοηθήσει το ανιψάκι του. Ήταν οικονομολόγος, δούλευε σε μια οικονομική εταιρεία, έκανε hedge funds. Και ήθελε να βοηθήσει το ανιψάκι του και έφτιαξε ένα βίντεο, το οποίο ανέρτησε στο YouTube, για να το βλέπει το παιδί και να μάθει τα μαθήματα του γυμνασίου. Αυτό ακολουθήθηκε από πάρα πολλούς, δηλαδή το βλέπανε πάρα πολύ στο YouTube, με αποτέλεσμα να αυτό το πράγμα να πάρει μεγάλες διαστάσεις, να πάρει χρηματοδότηση και να γίνει μια τεράστια βάση δεδομένων και υπάρχει και στα ελληνικά. Αν δεν την έχετε, μπορείτε να την γράψετε εδώ. Είναι αυτό εδώ. Μπορείτε να το δείτε και έχει πάρα πολλά μαθήματα σε βίντεο στα ελληνικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν εργαλεία για μάθημα. Η δραστηριότητα αυτή έδωσε αμέσως έναυσμα σε μία άλλη δραστηριότητα που ήταν η ανεστραμμένη τάξη. Έχοντας ένα βίντεο και έχοντας μια αρκετά σημαντική πληροφορία με έναν εύληπτο τρόπο για ένα αντικείμενο, ήταν δυνατόν να δώσουν στα παιδιά το βίντεο και να τους πούμε, παιδιά, κοιτάξτε το βίντεο, οι δάσκαλοι στην Αμερική, και κοιτάξτε το βίντεο και να το συζητήσουμε αύριο. Με έναν τρόπο έγινε κάπως η παράδοση πριν και η επεξήγηση μετά, αντίστροφα από ό,τι γίνεται συνήθως στις τάξεις. Νομίζω ανεστραμμένη τάξη την ξέρουμε και εδώ, έχουμε δουλέψει και αρκετοί έχουν κάνει παρουσιάσεις σε αυτό το θέμα. Μια μικρή βάση δεδομένων είχαμε κάνει στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου με το σχεδία το 2000, όπου είχαμε βγάλει γύρω στις 100-150 φωτοτυπίες σε ηλεκτρονική μορφή, με στόχο να τις δίνουν οι δάσκαλοι, ιδιαίτερα των απομακρυσμένων σχολείων, στα παιδιά που έπρεπε να διδάξουν, με δεδομένο ότι είχαν πάρα πολύ μικρή εμπειρία γύρω από αυτά τα θέματα. Αυτά λοιπόν για την Khan Academy. Άλλες σύγχρονες δραστηριότητες είναι το Lab on a Chip. Αυτό το chip δεν είναι πραγματικό τσιπάκι, είναι ένα ιδιαίτερο τσιπάκι φτιαγμένο με νανοτεχνολογία. Έχει κανάλια μικρότερα από ανθρώπινη τρίχα, αντλίες, μύκτες, βαλβίδες και μπορεί να διαγνώσει ποσότητες, σαν και αυτό το πράγμα που δεν ξέρω πώς να το πω, κυβικά εκατοστά. Αυτό το αντικείμενο μπορεί να ενσωματωθεί σε κάποιες συσκευές και να μετρήσει πράγματα τα οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολο παλιότερα. Το ενδεχόμενο
να εμφανιστεί στην τουαλέτα, αν με βάλουμε ένα τέτοιο πράγμα, και να μας πει ότι κοίτα να δεις, για πρόσεξε το ζάχαρό σου ή πρόσεξε το διάφορα άλλες μετρήσεις γύρω από την υγεία σου, είναι ένα ενδεχόμενο. Το τσιπάκι αυτό είναι περίπου τόσο και κάνει πάρα πολύ διάγνωση σε πάρα πολύ μικρές, όπως είπαμε, περιπτώσεις. Εάν τυχόν, εδώ είναι μια εξέλιξη κάποιων καρκινικών κυττάρων που θα μπορούσαν να αναγνωριστούν πάρα πολύ γρήγορα. Επίσης αναγνωρίζει ένα DNA και έχει διάφορες εφαρμογές. Λέγανε ότι αν ο Steve Jobs είχε αυτή την τεχνολογία 10-15 χρόνια πριν, μπορούσε να έχει αναγνωριστεί ο καρκίνος στο πάνκρεας που είχε και να είχε κάπως το είχε διαχειριστεί καλύτερα. Νανοτεχνολογία. Τι είναι η νανοτεχνολογία? Είναι δημιουργία και χρήση ατόμων, κάτι μικρών ατόμων, μεταξύ, που έχουν μέγεθος μεταξύ 1 και 100 νανομέτρων. Τι κάνουμε αυτό το πράγμα? Είναι μια παλιά τέχνη αυτή, δεν είναι μια καινούργια, μια επιστήμη και μια τεχνολογία, αλλά τώρα έχει πάρει άλλες διαστάσεις με τα δεδομένα αυτά που ξέρουμε. Τι είναι ένα νανόμετρο? Ένα νανόμετρο είναι 1/10.000 του μέτρου. Δηλαδή, το πάχος του χαρτιού της εφημερίδας είναι 100.000 νανόμετρα. Άρα φτιάχνουμε τόσο μικρά μόρια, τα οποία μπαίνουν σε ύλη και κάνουν πράγματα. Στην ιατρική, στις κατασκευές, στα τρόφιμα, στη βιολογία, τα τρώμε κιόλας. Χρησιμοποιούνται για διάγνωση, για θεραπεία, έχουν αντιμικροβιακή δράση. Μόνα τους ή με άλλα υλικά, τα βάζουν, ας πούμε, στο τσιμέντο και αλλάζουν τις ιδιότητες του τσιμέντου με στόχο τον μπετόνα, είναι διαφορετικό. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι το διοξείδιο του τιτανίου που μπαίνει σε πάρα πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων αντιηλιακά, γιατί προστατεύει, ενώ και πρέπει, επειδή έχει αντιμικροβιακή δράση και έχει δράση πάνω στο οργανισμό μας, έχουμε και ένα άλλο υλικό το οποίο μας προστατεύει από αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχει και αισθητικά γεύσης, μπορεί και να το τρώμε, το Ε551. Και βέβαια, δημιουργία συσκευών Labone Chip, που γίνεται προσομοίωση οργάνων, δηλαδή φτιάχνουν ένα τέτοιο νεφρό που είναι μηχανή. Δεν είναι το νεφρό που θα δώσει, θα το βάλουμε, θα το φορέσουμε, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεστ φαρμάκων, να ελέγξουν τα φάρμακα για να μειώσουν τα πειράματα σε ζώα, που είναι αναγκαίο και αυτό, αναγκαίο βήμα για την έλεγχο των φαρμάκων. Άρα χρησιμοποιείται και για αυτά τα πράγματα. Watson, ο υπερυπολογιστής από την IBM. Ένας υπολογιστής με τεχνητή νοημοσύνη και ένας γνωσιακός υπολογιστής. Γιατί μαθαίνει. Ό,τι κάνει και όποια απάντηση, όποια ερώτηση του δώσει και όποια απάντηση δώσει, τη δέχεται, τη βάζει μέσα στη βάση δεδομένων και τη χρησιμοποιεί μετά. Μετά από το 1997, όπου ένας υπολογιστής, ο Deep Blue της IBM, κέρδισε τον Grand Master, τον Kasparov, η IBM άρχισε να φτιάχνει ένα πολύ μεγάλο υπολογιστή, πάρα πολύ μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο από τον Deep Blue, και αυτός ο Watson κέρδισε ένα διαγωνισμό, Jeopardy, που ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολος διαγωνισμός, γλώσσα και γνώσεις, και κέρδισε τους δύο μεγάλους Αμερικάνους πρωταθλητές. Watson ονομάστηκε από τον πρώτο διευθύνοντα σύμβολο της IBM και ήταν ένα, με τα χαρακτηριστικά τα δικά μας τα τωρινά, ένα τέρας με 16 terabyte RAM, 90 servers, 2.800 processors και άλλο. Είναι σαν 10 ψυγεία μαζί. Τεράστιο. Και έχει 6 κανόνες διαλογής και συνεχώς μαθαίνει. Τι άλλο κάνει? Δέχεται ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα και απαντάει με μία απάντηση. Όχι όπως ο Google που σου βγάζει 10-20 απαντήσεις και σου λέει αυτό, διάλεξε όποια θέλεις. Σου λέει αυτή είναι η απάντηση. Χρησιμοποιείται όμως για ιατρικά επαγγέλματα, νομική, μηχανολογικά και πολλές άλλες. Δέχεται σε ερωτήσεις και δίνει απαντήσεις σε 8 γλώσσες, όχι στα ελληνικά, συγγνώμη, αλλά πρέπει να το κάνουμε και έτσι. Άρα πολλές φορές, γιατροί δέχτηκαν την σύμβουλή του, η ευθύνη είναι με τον γιατρό, αλλά μία γνώμη από ένα τέτοιο μηχάνημα περιστατωμένο, όχι μόνο με κείμενα, αλλά και με φωτογραφίες αντίστοιχων περιπτώσεων, είναι σεβαστή και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, λένε αυτοί. Η ευθύνη πάντα μείνει με τον γιατρό, επί του παρόντος. Να το αυτό το τέρας, έχει και ένα γυαλί μπροστά και είναι ένα μεγάλο πράγμα. Το τσιπάκι στο οποίο στηρίζεται είναι ένα πρωτότυπο τσιπάκι που είναι πάρα πολύ περιεκτικό
και είναι σε, έχει 5,4 δισεκατομμύρια τρανζίστορ και είναι μια προσομοίωση του ανθρώπινου νευρώνα. Έχει το ανθρώπινο νευρώνο, έχει 1 εκατομμύριο νευρώνες και 256 συνάψεις, έτσι όπως δουλεύουν τα κύτταρα στον εγκέφαλο, με ηλεκτρονικό τρόπο αυτή η φορά. Μάλιστα. Waymo, το αυτοκίνητο της Google. Η Google ετοιμάζει να φτιάξει ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό. Έχουν γίνει τα πρώτα τεστ. Τα τεστ χωρίς οδηγό γίνανε το 2017. Έχει πάρει άδειες από διάφορες πολιτείες στην Αμερική και πιστεύουν να εφαρμοστεί το 2020 και ψάχνουν τώρα τα νομικά θέματα, κάνουν test drives και ψάχνουν να βρούνε πώς πάει η κατάσταση. Έχουν δικό τους αυτοκίνητο, αλλά προσαρμόζονται και όλα τα στοιχεία, τα ηλεκτρονικά που είναι πάρα πολύ ακριβά, επί του παρόντος, πάντα έτσι γίνεται με την τεχνολογία, σε ένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο που θέλει να εφαρμόσει αυτή την ιστορία. Ένα άλλο εργαλείο. Tricoder X Prize. Αυτό έχει γίνει από ένα διαγωνισμό. Κάποιος έκανε ένα διαγωνισμό με ένα μηχάνημα, πολυμηχάνημα, που να μετράει όλα αυτά τα πράγματα. Όπως ξέρουμε, υπάρχουν μηχανήματα που μετράνε την πίεση, το θερμόμετρο, μετράνε το ζάχαρο, αυτό που τρυπάει το δάχτυλο. Αλλά αυτό το πράγμα βγήκε από ένα διαγωνισμό για ένα εργαλείο, πολυεργαλείο, που μετράει και αυτές τις αρρώστιες, αυτά τα συμπτώματα και βέβαια συνεχείς μετρήσεις για τα υπόλοιπα. Δεν περάσανε το τεστ, πήραν ένα μέρος από το βραβείο, αλλά οι έρευνες συνεχίζονται για αυτό το θέμα, ώστε ένα πολυμηχάνημα που κοστεί είναι γύρω στα 2,5, λιγότερα από 2,5 κιλά, 2-300 κιλά, κάνει όλες αυτές τις μετρήσεις και είναι υποτίθεται μια πρώτη λύση για τον αναπτυσσόμενο κόσμο, αλλά ενδεχομένως θα υπάρχει και μια τέτοια διάσταση και σε εμάς. Το όνομά του είναι Tricoder από το Star Trek που είχε ο γιατρός της ιστορίας, ο Μίστερ Σούλο, είχε ένα τέτοιο εργαλείο και μετρούσε διαφορά. Αυτά. Η δύναμη που δίνει η τεχνολογία είναι στο άτομο και στους ερασιτέχνες. Ουσιαστικά εδώ κοιτάμε την ιστορία της τεχνολογίας. Ο κύριος Φρεντ Μουρ, πέθανε τώρα, ήταν πολιτικά δραστήριος στην Αμερική και ήθελε πάρα πολύ να οργανώσει και άλλα πολιτικά γκρουπάκια που ήταν της ίδιας περίπου ιδεολογίας και να οργανωθούν όλοι μαζί για να κάνουν ένα αντίκτυπο στην πολιτική ζωή των Αμερικάνων. Προσπάθησε να βρει στοιχεία, βρήκε στοιχεία, αλλά ήταν πάρα πολλά τα στοιχεία και δεν μπορούσε να τα διαχειριστεί. Οπότε σκέφτηκε ότι θα ήταν καλό να έχει έναν υπολογιστή. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν υπολογιστές και αυτοί που υπήρχαν ήταν εξαιρετικά ακριβοί, όπως είδαμε, ιδιαίτερα δεκαετία του 70. Οπότε έφτιαξε ένα κλαμπ μικρό, μια ομάδα από φίλους, που λεγόταν Homebrew Computer Club. Και εδώ είναι μια πρόσκληση που έδωσε σε κάτι φίλους, ότι ελάτε να τα βρούμε 17 Δευτέρου του 1975. Βρέθηκαν λοιπόν κάτι φίλοι και ανταλλάσσανε τσιπάκια αν υπήρχαν εύκολα, αλλά κυκλωματάκια, ιδέες, εργαλεία και τεχνικές. Και από αυτό το γκρουπάκι βγήκαν 23 εταιρείες υπολογιστών, μεταξύ των οποίων και η Apple, γιατί βρισκόταν σε αυτό το περιβόητο γκαράζ και στα σπίτια φίλων. Ο Steve Jobs και ο Steve Wozniak ήταν μέσα σε αυτή την ομάδα και ψαχνότανε. Ένας άλλος ερασιτέχνης, μάλλον όχι ερασιτέχνης, ηλεκτρονικός μηχανικός, αλλά ήταν διευθυντής του Ελληνό, μάλλον Αγγλο-Αμερικάνος, Chris Anderson. Ήταν διευθυντής του Wired. Είχε αυτός ένα παιδάκι και έπαιζε με ένα αεροπλάνο, τηλεκατευθυνόμενο. Το τηλεκατευθυνόμενο χτύπησε σε ένα δέντρο και έσπασε. Ήθελε να φτιάξει ένα άλλο. Κατ' άλλους ήταν θέματα ασφάλειας. Τέλος πάντων, έφτιαξε και αυτός ένα κλαμπ που λεγόταν Do It Yourself with Drones και δημιούργησαν ένα μικρό αεροπλανάκι, το οποίο ήταν οι προδιαγραφές του, την είχαν πάρει από το στρατό. Κάνανε δική τους δουλειά, αλλά έκανε περίπου τα 90% από αυτά που έκανε, από αυτά που έκανε ένα στρατιωτικό εργαλείο. Αυτά είναι το στρατιωτικό εργαλείο με αυτό το κόστος και σε λιγότερο από ένα χρόνο, ό,τι έκανε το στρατιωτικό drone έκανε το 90% αυτό και κόστιζε αντί για 250 χιλιάρικα, $300. Νάτο το στρατιωτικό εργαλείο πάνω σε ένα πρότυπο αεροπλάνου, το οποίο πετούσε για να πάρει μπρος ένας στρατιώτης, ενώ αυτό άλλαξε όλη τη φιλοσοφία και είναι το γνωστό quadcopter, όπως το ονόμασαν τότε,
όπως το έφτιαξαν εκείνη την εποχή με τα καλώδιάκια να προεξέχουν και όλα αυτά. Μάλιστα. Η εξέλιξη της τεχνολογίας προχωρεί με τις μηχανές, αλλά δεν προχωρεί μόνο με τις μηχανές, προχωρεί με ένα διαφορετικό τρόπο όπως θα σας δείξω τώρα. Από την εποχή του διαφωτισμού, το καφενείο ήταν το κέντρο του ανταλλαγής ιδεών, πληροφόρησης. Μάλιστα, τότε επειδή ο κόσμος έπινε συνέχεια μπύρες, σταμάτησε η κατανάλωση μπύρας, γιατί ήταν βρώμικα τα νερά στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, και άρχισε να πίνει καφέ και αυξήθηκε η κατανάλωση του καφέ εκείνη την εποχή. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα, ένα μοντέλο, το καφενείο. Ένα άλλο μοντέλο είναι η πόλη. Η ανάπτυξη κυρίως έρχεται από τις πόλεις όπου υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με μεγάλη ανταλλαγή ιδεών. Μία Αμερικάνικη εταιρεία το ψάξε και είδε ότι όταν ο αριθμός των κατοίκων διπλασιάζεται, δημιουργείται 15% αύξηση σε εισόδημα, πλούτο και καινοτομία. Πώς μετράμε την καινοτομία, εκείνη τη μετρήσανε από, από τις άδειες για καινούργιες εφευρέσεις που υπέβαλαν οι όποιοι τις έκαναν. Άρα λοιπόν, το ίντερνετ είναι ένα μοντέλο επικοινωνίας σαν τα παραπάνω. Όσο περισσότεροι μπαίνουν μέσα, όσο περισσότεροι συνδέονται, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες για μεγαλύτερη εξέλιξη, επικοινωνία, πληροφόρηση και ανταλλαγή ιδεών. Άρα, η αύξηση των χρηστών είναι αύξηση του δυναμικού. Αυτό είναι το μέλλον έτσι όπως το προβλέπουν γύρω στο 220. Είμαστε κοντά σε αυτό, γύρω στα... Το 10 ήταν γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο οι χρήστες και τώρα, άρα βέβαια, οι χρήστες ανεβαίνουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι η αύξηση του πληθυσμού. Αν θέλετε να μιλήσουμε για την αύξηση του πληθυσμού, αλλά ίσως δεν είναι τώρα η ώρα. Και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο να ασχολείται. Περισσότερο κόσμο, μερικές ιδέες. Είχαν μια ιδέα είναι ότι ψάχναν να βρούμε με κάποιο τρόπο, έκαναν μια παγκόσμια έρευνα. Και όποιος ήθελε ερασιτεχνικά μπορούσε να ασχοληθεί πώς διπλώνονται κάποιες πρωτεΐνες. Και αποδείχθηκε ότι κάποια κοπέλα στο Μάντσεστερ βρήκε τον καλύτερο τρόπο να αποδείξει αυτό το πράγμα, δεδομένου ότι το έκανε ερασιτεχνικά και έδειξε ένα μέρος, ένα δρόμο στην επιστήμη από το πουθενά. Με λίγα λόγια θέλω να πούμε ότι όσο περισσότεροι μπαίνουν, τόσο περισσότερα μυαλά ασχολούνται και έχει μεγαλύτερο δυναμικό αυτή η ιστορία. Και κάτι άλλο, ότι όποιοι έχασαν τμήματα της εξέλιξης τεχνολογίας, βρήκαν την τεχνολογία στο επόμενο τρένο. Δηλαδή, στην Αφρική, που δεν είχαν καλώδια σε κάθε σπίτι με χαλκό για να δώσουν να έχουν τηλέφωνο και να έχουν ίντερνετ, έχουν ασύρματη σύνδεση παντού. Όπως εμείς δεν είχαμε βιομηχανική επανάσταση στην Ελλάδα, πιάσαμε την τεχνολογία κάπου στη μέση. Το ίδιο και εκεί, με ένα ακόμα πιο γρήγορο επιταχυνόμενο ρυθμό. Μάλιστα, έχουμε προβληματισμούς και κινδύνους. Η τεχνολογία θα κάνει αυτό το πράγμα, θα εξελίσσεται με εκθετικούς βαθμούς. Στην αρχή προχωρούμε χωρίς σχέδιο, αφού δεν ξέρουμε τι μας έρχεται. Δεν έχουμε έλεγχο. Θα υπάρχουν έλλειψη γνώσης σε πάρα πολλά θέματα, όλα αυτά που βλέπουμε. Τεχνικά, οργανωτικά, θεσμικά και άλλα. Θα υπάρχουν οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι, έτσι όπως τις βλέπουμε τώρα, χωρίς να ξέρουμε πολλά πράγματα, είναι η βιολογική τρομοκρατία, η τρομοκρατία στο διαδίκτυο και η ανεργία που ενδεχομένως θα υπάρχει. Πιάνουμε τη βιολογική τρομοκρατία. Έχουμε ένα θέμα που με τους ιούς που μπορούν να κατασκευαστούν, όχι ιούς των κομπιούτερ, πραγματικούς ιούς, και με την τρομοκρατία που ενδεχομένως κάποιος θέλει να κάνει. Αν κυκλοφορήσει έναν ιό μέσα σε ένα γήπεδο, τα πράγματα θα πάρουν μεγάλες διαστάσεις. Οπότε, ποιο είναι το θέμα, τι μπορούμε να κάνουμε. Οι νέες τεχνολογίες φέρνουν κινδύνους. Μπορούμε να κάνουμε το εξής. Να το απαγορεύσουμε θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι απαγορεύσεις φέρνουν μαύρη αγορά, φέρνουν μαύρο ίντερνετ και από αυτό. Και έχουμε και πολλά άλλα θέματα τα οποία θα μας δυσκολέψουν. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν το διαδίκτυο δουλεύει σε πολλές χώρες, οπότε από κάποια χώρα άλλη μπορεί να υπάρχει και δεν υπάρχει ένα θέμα να το κυνηγήσει κάποιος. Η διαχείριση των πυρηνικών είναι ένα θέμα που μπορεί να μας δώσει εμπειρία για τη διαχείριση των βιολογικών όπλων που μπορεί των βιολογικών τρομοκρατικών ενεργειών μπορεί να γίνουν. Και βέβαια με τις μεγάλες δυνατότητες έχουμε την μεγάλη ευθύνη. Μα και το αυτοκίνητο είναι ένα θέμα που μας σκοτώνει, μας
διαμελίζει, μας βρωμίζει τις πόλεις, αλλά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε γιατί το χρειαζόμαστε. Το ίδιο είναι και για πολλά άλλα τέτοια εργαλεία της πληροφορικής και της τεχνολογίας όπως εξελίσσονται. Η τρομοκρατία στο διαδίκτυο είναι κάτι πολύ γνωστό δικό μας, που το ξέρουμε, έχουμε και μια μικρή εμπειρία όλοι μας, από προσωπικές επιθέσεις, κλοπές σε τράπεζες. Έχουμε δει το θέμα τώρα με το Facebook που έχουν κλέψει τα δεδομένα και με τις Analytics. Είναι πιθανές επιθέσεις σε υποδομές. Αν κάποιες υποδομές, εμείς ακόμα δεν έχουμε τέτοιο φόβο, αλλά αν μπει κάποιος μέσα στους κομπιούτερς των εργαστήριων, των γραφείων της εναέριας κυκλοφορίας, θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά από ότι να πιάσει ένα αεροπλάνο. Τα ρομπότ που θα είναι στο ίντερνετ και ούτω καθεξής. Τα ρομπότ έχουν μεγάλες δυνατότητες. Χρησιμοποιούμε ακόμα ρομπότ, δεν είναι κάτι ανθρωπάκια που περπατάνε. Είναι στα εργοστάσια που κάνουν μια αυτοματισμένη κίνηση και μπορεί να τηλεχειριστούν, να γυρίζονται από μακριά και ούτω καθεξής. Και βέβαια, όλη μας η πληροφόρηση, όλη μας η διαχείριση γίνεται μέσω των υπολογιστών. Όλα τα νέα έρχονται από εκεί. Οι οικονομικές μας σχέσεις, οι τράπεζες, ακόμα και οι εκλογές, έχουμε μια τέτοια διάσταση που αν γίνει κάποια τρομοκρατική ενέργεια, μπορούμε να τα βρούμε δύσκολα. Ο Τραμπ παραπονιέται, μάλλον οι υπόλοιποι παραπονιούνται ότι ο Τραμπ έχουν οι Ρώσοι μπερδευτεί με τις εκλογές τις Αμερικάνικες. Αυτό είναι ένα θέμα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Καλύτερη τεχνολογία, περισσότερη υπευθυνότητα και ένα θέμα που είναι, το συζητάνε οι εταιρείες των υπολογιστών, οι ενημερώσεις να γίνονται αυτόματα. Όχι κατέβασε τη νέα έκδοση, η έκδοση θα έρχεται μόνη της απευθείας να μπαίνει μέσα, όπως γίνεται περίπου με τα Windows και όχι αλλιώς. Και βέβαια χρειάζεται μια παγκόσμια νομοθεσία, γιατί έτσι όπως το ίντερνετ κυκλοφορεί σε όλες τις χώρες, θα πρέπει να γίνει με τον ίδιο τρόπο και αυτό. Και παγκόσμια αστυνομία. Υπάρχει Interpol. Η ανεργία είναι πιο σύνθετο θέμα και κάθε φορά που βγαίνει μια καινούργια τεχνολογία, όλοι λένε να δεν θα έχουμε δουλειές και θα γίνεται αυτό το πράγμα. Ενδεχομένως, όταν οι δουλειές γίνονται πάρα πολύ αυτόματα, θα επηρεαστεί η αγορά εργασίας. Παρ' όλα αυτά, τώρα την επηρεάζει περισσότερο η παραγωγική δύναμη της Ασίας. Όλα φτιάχνονται στην Κίνα και έχουμε ένα τέτοιο θέμα. Τι μπορεί να γίνει γι' αυτό, δεν ξέρω. Πάντως, η Κίνα με το ισοζύγιο πληρωμών με τους Αμερικάνους, οι Αμερικάνοι βγαίνουν ελληματικοί, 372 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017. Αυτό σημαίνει ότι παράγονται όλα στην Κίνα και υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, γι' αυτό ο Τραμπ φωνάζει. Αυτό θα το λύσουμε, είναι θέμα πολιτικό και οικονομικό μαζί. Η Ινδία, άρα οι δουλειές, πολλές από τις δουλειές κατασκευαστικές φτιάχνονται όχι μόνο στην Κίνα, αλλά και στην Ανατολή. Βιετνάμ φτιάχνει παπούτσια, ρούχα, οτιδήποτε. Στην Ινδία φτιάχνεται software. Είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα σε λογισμικό στον κόσμο. Αμερικάνικες εταιρείες, ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν γραφεία και εργαστήρια και εργοστάσια στην Ινδία που κατασκευάζουν λογισμικό και κυρίως software και hardware. Στην Ινδία κάνουμε outsourcing. Αν θέλει κάποιος βοήθεια σε αγγλόφωνες χώρες, παίρνει ένα τηλέφωνο το οποίο συνδέεται με το ίντερνετ και απαντάει ένα συνδός από την Καλκούτα και σου λέει έτσι θα το κάνεις στα αγγλικά μόνο. Ένας Αμερικάνος μηχανικός κοστίζει στη ουσία μια εταιρεία 70-80 χιλιάδες δολάρια το χρόνο. Ένας συνδός μπορεί να το κάνει την ίδια δουλειά με 15-20 χιλιάδες δολάρια και αυτός ο Ινδός παίρνει 20-25 φορές καλύτερο μισθό από το μέσο μισθό στην Ινδία. Άρα είναι μια τέτοια κατάσταση. Ένα άλλο θέμα ανεργίας, που επικείμενης ανεργίας ή φόβου ανεργίας, είναι η τεχνητή νοημοσύνη, οι αυτόματες παραγωγές, που σε ένα μεγάλο βαθμό όλα γίνονται πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο ανέξοδα, βέβαια προφανώς και χωρίς ανθρώπους. Ένα άλλο δομικό στοιχείο της ανεργίας είναι η καθυστέρηση της προσαρμογής των ανθρώπων. Πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλές εταιρείες παραπονιούνται ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι με προσόντα τα οποία θα χρειάζονταν να κάνουν τη δουλειά τους. Άρα έχουμε και εκεί ένα θέμα. Τι να κάνουμε? Λέμε για το αριστερό και το δεξί μέρος του εγκεφάλου. Το αριστερό έχει να κάνει
με το κείμενο, με τη συριακή εξέλιξη, με τα μαθηματικά και το εξή έχει να κάνει με πιο καλλιτεχνική διάσταση, με την, δεν είμαι κανένας ψυχολόγος, αλλά αυτά λένε οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το θέμα, έχει να κάνει με την ανάλυση της εικόνας με μια συνολική άποψη. Χρειαζόμαστε και τα δύο. Όλος ο πολιτισμός μας βγήκε, μεγάλωσε ο δυτικός πολιτισμός με το αριστερό, λένε, μέρος του εγκεφάλου, με την, ακόμα και με τη γραφή που πάει από αριστερά προς δεξιά, πως συριακά πέφτουν τα γράμματα το ένα πίσω από το άλλο, σχηματίζονται οι λέξεις και τα νοήματα και τα ρέστα, αλλά είναι διαφορετικό αν βλέπουμε μια εικόνα που πρέπει όλα μαζί να τα δούμε. Άρα θα πρέπει να αναπτύξουμε τις καλλιτεχνικές μας την καλλιτεχνική μας διάσταση, να έχουμε μια άλλου τύπου δημιουργική προσπάθεια γύρω από οποιοδήποτε θέμα, με στόχο τη διαφοροποίηση, αλλά και αυτό έχει ένα όριο, τη διαφοροποίηση των προϊόντων και τις νέες ιδέες. Όλα και αυτά έχουν ένα όριο. Και ένας νέος επιχειρηματίας πρέπει να ρωτηθεί τι καινοτόμο έχω να προσφέρω, το κάνει κάποιος φτηνότερα ή γρηγορότερα. Όλα αυτά μέσα σε κάποια πλαίσια, βέβαια, που δεν λύνουν το πρόβλημα, είναι παράμετροι του προβλήματος. Τι συμπεράσμα βγάζουμε? Όταν υπάρχουν πάρα πολλά από αυτά, συστήματα, μηχανήματα, μέθοδοι, ιδιαίτερα οι μέθοδοι που αφορούν εμάς, τους εκπαιδευτικούς, η από απόσταση εκπαίδευση, τα MOOCs, η ανεστραμμένη τάξη, το homeschooling. Στην Αμερική είναι πάρα πολύ έντονο, πάρα από 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι κάνουν homeschooling γιατί φοβούνται να πάνε στα σχολεία που γίνεται αυτό που γίνεται, που ξέρουμε, που βλέπουμε στα νέα. Οπότε και αυτή την πιθανότητα δεν την αφήνουν. Τώρα έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Άρα πώς επηρεάζεται η εκπαίδευση? Πρώτα απ' όλα, μία μικρή παρηγοριά. Η τεχνολογία θα έρθει. Δεν θα έρθει αμέσως. Θα έρθει με διαφορετικούς ρυθμούς λόγω του κόστους, της τεχνογνωσίας και κυρίως της κουλτούρας, που το αργούμε να το σκεφτούμε εδώ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει όμως σωτηρία. Δεν θα ξεφύγουμε από την τεχνολογία. Ό,τι και να κάνουμε, θα έρθει η τεχνολογία και θα είναι παντού. Άρα, εμείς πρέπει να δράσουμε με κάποιο τρόπο. Για να δούμε πώς. Είπαμε, είναι στην καθημερινότητα, στην εργασία, στη δημιουργικότητα πάρα πολύ και στην επιχειρηματικότητα. Δεν υπάρχει έξοδος. Ποια είναι τα κίνητρα που μας βάζουν να δουλεύουμε τεχνολογία? Η περιέργεια, η επιστημονική περιέργεια, η απλή περιέργεια για να δω αν θα σκάσει ή όχι. Όλα αυτά. Ο φόβος. Πολλές φορές σε πολέμους, για με το φόβο κάποιας επικείμενης εισβολής ή με το φόβο ότι θα μπουν στο κάστρο ή με το φόβο ότι οι Γερμανοί θα έρθουν να μας βομβαρδίσουν στην Αγγλία, εφευρέθηκε το ραντάρ ή κάπως έτσι. Άρα, ο φόβος μας κάνει να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και βέβαια, ο πλούτος και η δόξα, που είναι τα εργαλεία που στο σύγχρονο καπιταλισμό είναι αυτά που κινούν την πληροφορική σε ένα μεγάλο βαθμό. Άρα, αυτά είναι ανταλλάξιμα κιόλας, δηλαδή έρχονται και μαζί. Άμα έχεις και λεφτά, έχεις και δόξα, έκανες κάτι σημαντικό. Αυτά τα εργαλεία τραβάνε την πληροφορική. Εδώ έχουμε ένα θέμα. Η ορατότητα της τεχνολογίας πολλές φορές έρχεται σαν μια φούσκα. Έχουμε μια αρχική ιδέα, έχουμε υπερβολικές προσδοκίες, έχουμε μια απότομη απογοήτευση και μετά σιγά σιγά μπαίνει μέσα σε ένα πλαίσιο κανονικό που δουλεύει. Ένα μεγάλο παράδειγμα από αυτό ήταν η από απόσταση εκπαίδευση, το e-learning, τα MOOCs. Τα MOOCs είπαν, αμάν βγήκανε τα MOOCs και τελείωσε, θα κλείσουν τα πανεπιστήμια τώρα, γιατί θα το κάνουμε. Βγήκε και η έκφραση, if you can Google it, why can you teach it? Γιατί θα το διδάξουμε αφού είναι στο Google. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, είναι υπερβολικές οι προσδοκίες και παίρνουν όλα τη θέση τους σαν εργαλεία και στη δουλειά και στην εκπαίδευση. Ένα κίτρινο που ήρθε από κάτω, λέει γιατί αναφερθήκαμε αυτό, είπε η προσέγγιση. Μέχρι τώρα σας έδειξα τις συμβατές με την τωρινή πραγματικότητα, προβλέψεις, είναι έρευνες που γίνονται, μερικά έχουν γίνει, μερικά γίνονται, μερικά θα γίνουν, όλα μαζί δουλεύονται. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία έχουν υπόψη τους οι διάφοροι μελλοντολόγοι που είδανε τα ερευνητικά, τις ερευνητικές προσπάθειες διαφόρων κέντρων και πανεπιστημίων, που είναι πολύ περισσότερες, ίσως σε μια άλλη φάση αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να χορέψουμε ταγκό, λέω εγώ. Δύο βήματα μπροστά και ένα πίσω. Για ποιο είναι το πρώτο? Εκπαίδευση στο αντικείμενό μας διαβίου και εκπαίδευση τεχνολογία. Αυτά πάνε μαζί. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε. Τα αντικείμενα αλλάζουν. Πολλά αντικείμενα δεν αλλάζουν. Αυτό που έμαθε ο κύριος Μπαμπινιώτης στο νηπιαγωγείο ισχύουν ακόμα. Αυτά που έχω μάθει εγώ, δεν είμαι ο ίδιος τον κύριο Μπαμπινιώτη, είναι πολύ σοβαρότερος από μένα, αλλά αυτό που έμαθα εγώ πριν από 4 χρόνια έπρεπε να το ξεχάσω. Άσε που το ξεχνάω και από μόνος μου, δηλαδή, και χωρίς να τώρα με την ηλικία.
Αλλά έπρεπε να το ξεχάσω γιατί έφυγε. Άλλαξε. Όχι μόνο αλλάζει η τεχνολογία από λιχνία σε τρανζίστο, σε τέτοια που σε τσιπάκι, που όλα τα μαθηματικά που έχω μάθει έπρεπε να πεταχτούν γιατί άλλαξαν και δεν χρησιμοποιούνται, αλλά αλλάζει και το interface, αλλάζει το πρόσωπο του συστήματος, αλλάζει και η φιλοσοφία. Παλιά κάναμε, προγραμματίζαμε έναν υπολογιστή μετρώντας τις εντολές. 100 εντολές ήταν πολύ καλύτερες από 150 εντολές όταν το πράγμα κάνει το ίδιο πράγμα. Τώρα, άμα βάλεις και 500, φτάνει να σου δείχνει λουλουδάκια και αυτά, δεν ενδιαφέρει, ο κομπιούτερ τα δέχεται όλα. Άρα, έχουμε λοιπόν εκπαίδευση τεχνολογία και εκπαίδευση στο αντικείμενό μας. Κάποια αντικείμενα δεν αλλάζουν εύκολα, η τεχνολογία αλλάζει. Για να δουλέψει το παλιό αντικείμενο με τη νέα τεχνολογία, θες εκπαίδευση. Δεύτερον, άλλο πράγμα. Πρέπει να σχεδιάσουμε την εκπαίδευση με νέες συνθήκες και σύγχρονες ανάγκες. Και καθημερινές πρακτικές, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε το παλιό με το παλιό σχέδιο. Τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, αυτό είναι δουλειά, πιο σύνθετη, είναι θέμα του καθένα και θέμα και άλλων. Ποιο είναι το βήμα πίσω, να αναθεωρήσουμε τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης όπως είναι τώρα. Λιγότερη αποστήθηση. Περισσότερη σκέψη, συσχέτιση, αλγόριθμοι, ρομπότ. Είδα και ένα παιδί που είχε ένα ρομπότ, λέμε το πρωί, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και αλλαγή στις πρακτικές. Κάτι να αλλάξουμε πρέπει, γιατί δεν δουλεύει το πράγμα. Ωραία. Περισσότερα από αυτά που νομίζουμε είναι σημαντικά, πρέπει να τα αφήσουμε, να τα ξεχάσουμε, αυτό που έλεγα πριν. Και βέβαια αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι οι βασικές αρχές και οι αξίες του πολιτισμού μας. Ανάλογα με τις αρχές που έχει ο καθένας, αυτό που έχουμε σαν άτομα, σαν κοινωνία, σαν Ελλάδα, σαν οτιδήποτε άλλο. Γιατί είναι διαφορετικά από τον καθένα σε κάποιο βαθμό. Να μην κρύβουμε την άγνοια και την απροθυμία, ιδιαίτερα αυτό αφορά την τεχνολογία, πίσω από σχετικά ουτοπιστικές και άλλες ιδέες, ότι ξέρεις, δεν είναι ανθρώπινο και τέτοια. Έχω ακούσει πάρα από τον Ντεύκρο για το. Όταν έλεγε κάποιος, ξέχασα τώρα ποιος είναι, ότι τότε που βρέθηκε η γραφή ήταν μια δικαιολογία από τότε, σε αρχαίο κείμενο. Είναι δικαιολογία για αυτούς τους που δεν έχουν μνήμη να γράφουν κάτι, ενώ είναι χειρότερο, ένα τρόπο τους υποβιβάζει ότι δεν έχετε μνήμη, γι' αυτό τα γράφετε. Δηλαδή υπήρχε και αντίδραση και στη γραφή. Το ίδιο υπήρχε και στην αποαπόσταση εκπαίδευση, το ίδιο υπάρχει και σε οτιδήποτε άλλο. Το κυριότερο που μπορεί να έχουμε στην εκπαίδευση είναι φροντίδα. Αν έχεις φροντίδα, με οποιοδήποτε για τον μαθητή, με οποιοδήποτε τρόπο θα περάσει αυτή η φροντίδα μέσα από οποιαδήποτε τεχνολογία. Η τεχνολογία δίνει δύναμη. Η ευθύνη είναι μεγάλη και πρέπει να την αναλάβουμε. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε, ούτε να την παρακάμψουμε. Αυτό το οφείλουμε στα παιδιά μας. Παρ' όλα αυτά, ο ρόλος του εκπαιδευτικού γίνεται δύσκολος και πολύπλοκος. Παραμένει όμως πάρα πολύ σημαντικός. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και καθηγητά για τις κέραιες, δραστικές και εύστοχες επισημάνσεις και προβληματισμούς σας. Θέσατε το δάκτυλο επί των τύπων των τρεχόντων και μελλοντικών παιδαγωγικών και τεχνολογικών ύλων. Και μας μιλήσατε και για τον παράπλευρο αντίκτυπο όλων αυτών στην εκπαίδευση. Παρακαλώ κάποιες ερωτήσεις που θέλαμε να απευθύνουμε στον κύριο καθηγητή. Μια-δύο ερωτήσεις. Ήταν πολύ αναλυτική η εισήγησή σας. Ωραία. Καλώ λοιπόν τώρα την κυρία Φελούκα Βασιλική, μέλος του Συλλόγου μας, σχολική σύμβολο πρωτοβάθμια εκπαίδευσης Αχαΐας, να απονείμει την τιμητική πλακέτα στον κύριο Κώστα Τσολακίδη, αφού πρώτα φυσικά μας μιλήσει για την πλούσια διαδρομή και πολυσχηδή δράση του, αλλά και για τα ανεξίτηλα και άσβεστα χνάρια που χάραξε, που άφησε ο κύριος Τσολακίδης στο δύσβατο εκπαιδευτικό μονοπάτι. Αυτά τα χνάρια τα οποία άφησε ως παρακαταθήκη για όλους τους νεότερους και αποτελούν πια κατηφορικές παιδαγωγικές συντροτροχές για όλους μας. Κυρία Φελούκα. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, καλή σας μέρα. Προφανώς δεν είχαμε ερωτήσεις, γιατί ο κύριος καθηγητής ήταν σαφέστατος και έθεσε τα πράγματα με μεγάλη ακρίβεια.
Ο Επιστημονικός Σύλλογος του Νέου Παιδαγωγού, που είναι μεταξέλιξη του Μητρικού Συλλόγου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από το 2004, τιμά τον καθηγητή Κωνσταντίνο Τσολακίδη, πρωτοπόρο πανεπιστημιακό δάσκαλο των νέων τεχνολογιών στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για την πλούσια και πρωτοπόρα προσφορά του στην εκπαιδευτική κοινότητα, στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στην τοπική κοινωνία και στο Σύλλογό μας. Ας το γνωρίσουμε λίγο περισσότερο. Ο κύριος Τσολακίδης Κωνσταντίνος, πτυχιούχος ηλεκτρονικός μηχανικός με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Ηλεκτρονικών του Πανεπιστημίου Ουντανδί της Σκωτίας, είναι μέλος ελληνικών επιστημονικών και επαγγελματικών οργανώσεων αλλά και διεθνών, όπως του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αποαπόσταση Εκπαίδευση, όπου διατελεί και μέλος εκτελεστικής επιτροπής του. Η επαγγελματική του διαδρομή έχει αφετηρία στο έτος 1977 από το προαναφερόμενο Πανεπιστήμιο και συνεχίζει έως το 1995 σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, αναλαμβάνοντας έργα στον τομέα της πληροφορικής και μηχανογράφησης, αποκτώντας σημαντική εμπειρία τόσο στη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση βάσεων δεδομένων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους, όσο και στις διαδικασίες υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από φορείς στην Ελλάδα. Παράλληλα, κατά το χρόνο αυτό, από το 1986 έως και στο 1994, ασχολείται με τη διδασκαλία της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως ελεύθερος επαγγελματίας, καθηγητής και εκπαιδευτής, διδάσκοντας πολλές ανομοιογενείς ομάδες εκπαιδευόμενων ως προς το μέγεθος της τάξης, προς τη μέση ηλικία της ομάδας, το μέσο υπόβαθρο γνώσεων ή την επαγγελματική τους κατεύθυνση, εμπλουτίζοντας την αποκτηθήσα εμπειρία του με ποιοτικότερα χαρακτηριστικά. Από το 1994 ξεκινά το διδακτικό του έργο στο Πανεπιστημίο Αιγαίου, το οποίο συνεχίστηκε μέχρι το 2017, προαναφέρθηκε. Δίδαξε σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα τμήματα Γενικής και Ειδικής Αγωγής του Διδασκαλίου Αλέξανδρος Ζελμούζας, του Διδασκαλίου Θεσσαλονίκης, σε προγράμματα όπως το Εράσμους και το Οδυσσέας, που οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί τα γνωρίζουμε, σε σεμινάρια φορέων, σε προγράμματα επαγγελματικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στο έργο επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία, ένα πρόγραμμα που συνεχίζεται λίγο διαφοροποιημένο ακόμα και σήμερα. Έχει επιβλέψει πλήθος διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών ως επιβλέπων καθηγητής, ως μέλος τριμελούς επιτροπής και έχει συμμετάσχει ως μέλος σε πολλές διδακτορικές διατριβές Εφταμελούς Επιτροπής. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων ελληνικών και διεθνών και ενδεικτικά θα αναφέρουμε εκείνο που ήταν πρωτοπόρο, το Σχολικό Εκπαιδευτικό Ιστό Αιγαίου Σχεδία, το Δίκτυο για τη Διδασκαλία στα Ολιγοθέσια Σχολεία, γνωστό ως NEMED, τη Διαδικτυακή Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την εκπαίδευση των μαθητών της Νήσου Ψερίμου στις δεξιότητες στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Σε συνεργασία και με άλλους φορείς έχει συμμετάσχει σε κεντρικές δράσεις όπως το Σόκρατες Εράσμους για τη μετακίνηση των φοιτητών, το Σόκρατες Λεωνάρντο για την απασχόληση, αναπηρία και Ευρώπη και τα Φτερά της Γνώσης, γνωστός Rural Winds. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εισαγωγή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, στην αποαπόσταση εκπαίδευση ως εναλλακτική εκπαιδευτική προσέγγιση, στην πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες ως μοχλούς περιφερειακής ανάπτυξης, στην πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες στα ολιγοθέσια και μονοθέσια σχολεία και στην εικονική πραγματικότητα και την εκπαιδευτική διαδικασία. Έχει ένα πλουσιότατο έργο επιστημονικό και συγγραφικό, έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 61 συνέδρια, σε ευρωπαϊκά έργα και έχει διοργανώσει συνέδρια και διεθνή καλοκαιρινά σχολεία επί σειρά ετών με την υποστήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, κριτής επιστημονικών εργασιών σε συνέδρια και μέλος επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων. Έχει συγγράψει 3 βιβλία και 11 κεφάλαια σε βιβλία στο διάστημα όλων αυτών των ετών. Έχει επιμεληθεί 15 πρακτικά συνεδρίων, ενώ οι δημοσιεύσεις στην επιστημονική έρευνα ξεπερνούν τις 140. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκδόσεις του αναφορικά με το δορυφορικό ιστό απομακρυσμένων σχολείων, το ΔΙΑΣ, όπου έχει συγγραφεί ο Οδηγός Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών των Ολιγοθεσίων Σχολείων, ο Οδηγός Εφαρμογής και η Έκθεση Αξιολόγησης του Έργου. Έχει βραβευτεί από την Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, το Μητρικό μας Σύλλογο, το 2004 στο συνέδριο από το Μαυροφύνακα σε ευρωζωνικές δορυφορικές επικοινωνίες, που για την εποχή του ήταν πρωτοπόρο.
για την επαγγελματική ανάπτυξη της ανοιχτής και εξαποστάσεως εκπαίδευσης στην Ευρώπη και την αξιόλογη προσφορά του στην εξέλιξη και πρόοδο του ΕΔΕΝ κατά το ετήσιο συνέδριο στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας το 2008 και για την εκλογή του στη Διοικούσα Επιτροπή του European Distance and E-Learning Network, ΕΔΕΝ δηλαδή, κατά το ετήσιο συνέδριο στη Βαλένθια της Ισπανίας το 2010, που επανεξελέγει για δεύτερη θητεία το 2013. Ιδιαίτερη σταθμή και κρατάμε αυτό, στο πολύχρονο και αξιολογότατο έργο του υπήρξαν τα πρώτα μαθήματα τηλεκπαίδευσης στην Ελλάδα που οργανώθηκαν κατά το σχολικό έτος 98-99 από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Γυμνάσιο της Τύλου, στο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, ένα έργο στο οποίο ο ίδιος ο καθηγητής ανέλαβε το ρόλο του δασκάλου από απόσταση αλλά και του συντονιστή όλου του έργου. Η εφαρμογή της πληροφορικής στα μονοθέσια και ολιγοθέσια σχολεία που εφαρμόστηκε στο απομακρυσμένο ορεινό χωριό Αργύρι της Καρδίτσας το 2002, αξιοποιώντας δύο εκπαιδευτικά εργαλεία που τότε ήταν πρωτοποριακά, την τηλεδιάσκεψη και το εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο. Και τέλος, τα πρώτα μαθήματα εκπαίδευσης δασκάλων σε απομακρυσμένα σχολεία στην Ελλάδα από τον ελληνικό δορυφόρο ΕΛΑΣΑΤ στα πλαίσια του προγράμματος ΔΙΕΣ, δορυφορικό στόχο απομακρυσμένων σχολείων. Ένα έργο πρωτοπόρο για την εποχή του. Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν από το γραφείο του καθηγητή Κώστα Τσολακίδη και από τις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ. Σε όλη αυτή την πολύχρονη και πλούσια επαγγελματική διαδρομή του, ο καθηγητής ήταν πάντα δίπλα μας. Πρώτος από τους πρώτους, μας στήριξε υλικά, οργανωτικά και επιστημονικά από την ίδρυσή μας από το πρώτο συνέδριο της Ένωσης το 2004 στην Αργυρούπολη και συνεχίζει μέχρι σήμερα, στο 2018, σε μια συνεχόμενη 15ετή συνεδριακή εκπαιδευτική επιμορφωτική πορεία. Μαθαίνουμε συνεχώς από εκείνον. Ο ακαδημαϊκός δάσκαλος είναι αυτός που διασύνδεσε πρώτος το ίντερνετ, μέσω ίντερνετ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τον κόσμο, τα απομονωμένα ακριτικά σχολεία της χώρας μας, των νησιών του Αναλυτικού Αιγαίου και της Θράκης. Το επιστημονικό έργο που παράχθηκε τότε και με αφορμή αυτό το project, το σχεδίο, παραμένει πρωτοπόρο και χρήσιμο ακόμα και σήμερα, 20 χρόνια μετά. Σήμερα, ο καθηγητής μας έχει ολοκληρώσει το ακαδηματικό του έργο, αν και ομότιμος καθηγητής όμως συνεχίζει την ακαδημαϊκή του πορεία και την προσφορά στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Στέκεται πάντα στο πλευρό μας από το 2004 και εξής, στους φίλους μας, στους χιλιάδες σύνεδρους του συνεδρίου μας, των 20 και πλέον συνεδρίων για τους φοιτητές του, τη συνεχή ακαδημαϊκή κοινότητα για την έρευνα και τη δημοσίευση. Αυτή λοιπόν τη διαρκή απλόχερη προσφορά της διάρκειας των πλέον 20 ετών στην ευρύτερη εκπαιδευτική μας κοινότητα τιμούμε σήμερα, εκφράζοντας τις βαθιές ευχαριστίες μας για τη συμπόρευση, τη στήριξη και τη βοήθεια στην επιτυχία των στόχων του συλλόγου μας. Αγαπητέ μας καθηγητά, δάσκαλέ μας, φίλε μας Κώστα, μετά από τόσα χρόνια, σε ευχαριστούμε για τη μοναδική εμπειρία του ταξιδιού στις νέες τεχνολογίες και σήμερα τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορίας που συνεχίζει πάντα να μας εκπλήσει, να μας μαγεύει, να μας ενώνει σε κοινά έργα. Σε θέλουμε πάντα στο πλευρό μας όσα χρόνια και αν περάσουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και αυτή είναι μια αγωνιστική πλακέτα. Ένα ελάχιστο ευχαριστώ για να μας θυμάστε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ελέγχθηκαν πολλές υπερβολές σε όλη αυτή την ιστορία. Είμαι αρκετά συγκινημένος, αλλά νομίζω ότι θα συνεχίσω όσο μπορώ να περνάω καλά. Αυτό είναι το πρώτο. Να είστε καλά. Πολύ, αγαπητέ Κώστα, ευχόμαστε να παραμείνεις ενεργός, δραστήριος και δημιουργικός για το καλό όλων μας. Συνεχίζονται οι συνεδριακές δράσεις με την Στρογγυλή Τράπεζα. Το κεντρικό ερώτημα της Στρογγυλής Τράπεζας είναι το εξής. Ποιες αλλαγές πιστεύετε ότι είναι απαραίτητες να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν ή και πολιτικές να ανασχεδιαστούν ώστε το σύγχρονο σχολείο στην Ελλάδα να μπορέσει να ανταποκριθεί με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις νέες παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές, τεχνολογικές, οικονομικές και εν τέλει κοινωνικές και πολιτισμικές προκλήσεις που αναδεικνύονται στις σύγχρονες αναπτυγμένες κοινωνίες του 21ου αιώνα. Οι συμμετέχοντες στην Στρογγυλή Τράπεζα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Τσολακίδης, ο κύριος Αριστίδης Βαγγελάτος, διδάκτορας πληροφορικής διεύθυνσης επιμόρφωσης και επιστοποίησης στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΙΤΕ Διόφαντος. Λάτε, κύριε. Είναι ο κύριος Γεώργιος Δημοσθένος, καθηγητής στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Φρέντερικ Κύπρου, πρίτανης του Πανεπιστημίου Φρέντερικ Κύπρου και πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Ο κύριος
Δημήτριος Ζάχος, επίκουρος καθηγητής παιδαγωγικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Καστής Νικήτας, διδάκτορ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου σε θέματα θεωρίας αποφάσεων, διαχείρισης επενδυτικού κινδύνου και προγραμματισμού έργων, διευθύνων σύμβολος της Mind to Innovate, επικεφαλής μελετικού έργου και συντονισμού δικτύου Ευρωπαίων Εμπειρογνώμων στον τομέα των ανθρώπινων πόρων. Η κυρία Αγνή Στυλιανού Γεωργίου, επίκουρη καθηγήτρια εκπαιδευτικής ψυχολογίας, τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Και η κυρία Ελένη Τσιπά, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας της ΟΡΑΚ Ελλάς. Συντονιστής της Στρογγυλής Τράπεζας είναι ο κύριος Δημήτριος Μιλωνάς, διδάκτορ οικονομικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, νομικός, οικονομολόγος εκπαιδευτικός, σχολικός σύμβολος οικονομολόγων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.